σκοπός αυτής της ταινίας είναι η διαφώτιση για το αγέννητο παιδί και την έκτρωση. Εάν σε μερικούς θεατές δημιουργήσει αισθήματα τύψεων και ένοχης, πρέπει να γνωρίζουν ότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει πάντα η δυνατότητα μετανοίας και επουλώσεως των ψυχικών πληγών. Discern the chilling silent scream on the face of this child who is now facing imminent extinction. Το όνομά μου είναι Μπέρναρντ Νάθανσον. Είμαι γιατρός με ευθύρας γυναικολόγος και είχα κάποτε εμπειρίες σε θέματα εκτρώσεως. Όταν ήμουν φοιτητής της ιατρικής το 1949, δεν υπήρχε καν η εμβριολογία σαν επιστήμη. Μας ελέγεται ότι το αγέννητο παιδί, το έμβριο, ήταν κάτι στη μήτρα. Αλλά ήταν πράγματι θέμα πίστεως το κατά πόσον ήταν ανθρώπινον και αν αυτό το ανθρώπινον είχε κάποια ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αλλά η όλη εικόνα άλλαξε από τη δεκαετία του 70. Την εποχή αυτή η επιστήμη της εμβριολογίας αναπτύχθηκε ελματοδός μέσα στην ιατρική κοινότητα. Η ανάπτυξη αυτή έγινε με την εμφάνιση νέων σημαντικών τεχνολογιών, όπως η παραγωγή απεικονίσεων από υπερήχους, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της καρδιάς του εμβρίου, η εμβριοσκόπηση, η ραδιοανοσηβιολογία και πολλές άλλες καταπληκτικές τεχνολογίες που σήμερα αποτελούν τον κορμό της επιστήμης της εμβριολογίας. Η ζωντανή απεικόνιση του εμβρίου, χρησιμοποιώντας υπερήχους, διατίθεται σαν κλινικό εργαλείο από το 1976. Το δωμάτιο για την εξέταση με υπερήχους έχει ένα συνηθισμένο νοσοκομιακό κρεβάτι και μια μάλλον ογκώδη συσκευή, τον υπερηχογράφο. Τώρα η έγκυος τοποθετείται στο κρεβάτι για την εξέταση. Η κοιλιά έχει κατάλληλα καλυφθεί. Η κεφαλή του μηχανήματος τοποθετείται πάνω από τη μήτρα. Η κεφαλή αποτελείται βασικά από έναν πομπό υπερηχητικών κυμάτων και από ένα δέκτη ο οποίος συλλέγει την ήχο αυτών των κυμάτων. Στη συνέχεια ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αντιπαραβάλλει αυτούς τους υπερήχους και συναρμολογεί μια προσιτή οπτική εικόνα του ζωντανού αγέννητου μωρού. Έτσι το παιδί μπορεί να απεικονιστεί είτε σε γραμμική παράσταση που είναι χρήσιμη όταν η εγκυμοσύνη είναι προχωρημένη ή σε παράσταση τομής που είναι ακριβέστερη για την απεικόνιση του παιδιού στα πρώτα στάδια της κοίησεως όπως στην προκειμένη περίπτωση. Η εικόνα που αναπαράγεται από την ηχό των υπερήχων μπορεί να είναι πραγματικά εκπληκτικής καθαρότητας. Το όργανο αυτό είναι τόσο ακριβές, ώστε με αυτό μπορούν να μελετηθούν οι μικροσκοπικές βαλβίδες της καρδιάς του εμβρίου, καθώς ανοιγοκλίνουν με τις συστολές της καρδιάς. Οι μητέρες και οι πατέρες για πρώτη φορά είναι δυνατόν να δουν το αγέννητο παιδί τους με αυτή τη θαυμαστή τεχνολογία. Και αυτές οι συσκευές, αυτές οι μηχανές που χρησιμοποιούμε σήμερα καθημερινά, μας έπεισαν πέρα πάσης αμφιβολίες ότι το αγέννητο παιδί είναι απλούστατα άλλο ένα ανθρώπινο όν. Άλλο ένα μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα από μας. Τώρα για πρώτη φορά έχουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να δούμε την έκτρωση από τη σκοπιά του θύματος.
Ο υπερηχογράφος μας επιτρέπει να το δούμε αυτό και έτσι για πρώτη φορά πρόκειται να παρακολουθήσουμε ένα παιδί να ξεσκίζεται. Ένα παιδί να διαμελίζεται, να παραμορφώνεται, να συνθλίβεται και να καταστρέφεται από τα ψυχρά και ανέστητα εργαλεία του γιατρού. Τα ομοιώματα που βλέπουμε εδώ δείχνουν την ανάπτυξη του μωρού στα προγεννητικά στάδια της ζωής του, από τα πρώτα μέχρι τα τελευταία. Έχουμε εδώ το μωρό στις 4 εβδομάδες, στις 8 εβδομάδες, στις 12 εβδομάδες, στις 16 εβδομάδες, στις 18 εβδομάδες, στις 20 εβδομάδες και στις 28 εβδομάδες. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμιά επαναστατική δραματική αλλαγή στην εμφάνιση ή στην ουσία αυτού του ατόμου κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας αναπτύξεως. Αυτό το άτομο στις 12 εβδομάδες είναι ένα πλήρως σχηματισμένο απόλυτα αναγνωρίσιμο ανθρώπινο όν. Εδώ και τουλάχιστον 6 εβδομάδες έχει διαπιστωμένη εγκεφαλική λειτουργία. Εδώ και περίπου 2 εβδομάδες η καρδιά του λειτουργεί. Και όλες οι υπόλοιπες ανθρώπινες λειτουργίες του είναι αδιαχώριστες από τις δικές μας. Αυτό το βιβλίο είναι η μυευτική του Γουίλιαμ. Η 16η έκδοση του 1980. Είναι ένα κλασικό βιβλίο που χρησιμοποιείται σε όλες τις ιατρικές σχολές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόλογος του βιβλίου αυτού, της εκδόσεως του 1980, μας προειδοποιεί ως ακολούθως. Ευτυχώς εισήλθαμε σε μια εποχή στην οποία το έμβριο μπορεί δικαιωματικά να θεωρείται και να το περιποιούμεθα σαν δεύτερό μας ασθενή. Ποιος θα μπορούσε να ονειρευτεί ακόμα και πριν από λίγα χρόνια ότι θα είμαστε σε θέση να υπηρετήσουμε το έμβριο σαν γιατροί? Η παραδοσιακή ιατρική ηθική και οι επιταγές του επαγγέλματός μας μας επιβάλλουν να μην καταστρέφουμε τους ασθενείς μας, αλλά να συντηρούμε τη ζωή τους. Και τώρα, ας δούμε τι κάνει η έκτρωση σε αυτόν τον δεύτερο ασθενή μας. Αυτό είναι το αγέννητο μωρό των 12 εβδομάδων στη μήτρα. Η μήτρα είναι αυτό το μειώδες περίβλημα γύρω από το μωρό. Ο γιατρός αρχίζει την επέμβαση βάζοντας αυτό το εργαλείο που είναι γνωστό σαν κόλπο διαστολέας στον κόλπο της γυναίκας και τον ανοίγει ώστε να γίνει ορατό το στόμιο της μήτρας εδώ. Όταν ο γιατρός δει το στόμιο της μήτρας, τότε παίρνει αυτό το εργαλείο που είναι μια ειδική λαβίδα και περνώντας την μέσω του κόλπο διαστολέα τη στερεώνει στο στόμιο της μήτρας κλείνοντάς την σταθερά, επιτυγχάνοντας έτσι μια γερή λαβή στο στόμιο. And getting a firm grasp on the cervix. Το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιείται ονομάζεται μύλη. Με την εισαγωγή και αφαίρεση αυτού του εργαλείου, ο γιατρός διαπιστώνει με ακρίβεια πόσο βαθιά και μεγάλη είναι η μήτρα. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια σειρά από κυρίες διαστολής, που είναι κυρτά μεταλλικά εργαλεία, για να διαστείλει το στόμιο της μήτρας αρκετά με απότερο σκοπό να εισάγει τα ειδικά εργαλεία για την έκτρωση. Ο γιατρός εισάγει πρώτα το πιο λεπτό από αυτά τα εργαλεία στο στόμιο της μήτρας. Μετά αντιστρέφει το εργαλείο και εισάγει την πιο χοντρή άκρη του. Έτσι λοιπόν συνεχώς χρησιμοποιεί όλο και πιο χοντρά κυρία διαστολής για να επιτύχει σταδιακά το άνοιγμα του στομίου της μήτρας. Μετά παίρνει τον ακραίο σωλήνα της απορροφητικής συσκευής που ήταν προηγουμένως σε αποστήρωση και τον εισάγει μέσω του ήδη διανοιγμένου στομίου στη μήτρα. Ο ακραίος σωλήνας τρυπά τον αμνιακό σάκο που περιέχει το μωρό και τον αμνιακό υγρό διαφεύγει.
Τότε το άκρο του σωλήνα έρχεται σε επαφή με το μωρό και με υποπίεση περίπου 55 χιλιοστομέτρων υδραργύρου που χρησιμοποιεί η απορροφητική συσκευή με την οποία αυτό συνδέεται μέσω του μακρού και χοντρού αυτού σωλήνα, αρχίζει να κομματιάζει το μωρό. Τα κομμάτια από το σώμα αποσχίζονται και απορροφούνται ένα προς ένα μέχρι που απομένουν μόνο οι υπολείμματα του σώματος και η κεφαλή που είναι πολύ μεγάλη για να εξεχθεί με απορρόφηση μέσω του σωλήνος. Έτσι είναι αναγκαίο να εισαχθεί μέσω του ήδη διανοιγμένου στομίου στη μήτρα αυτό το εργαλείο που λέγεται ισχυρή λαβίδα. Ο γιατρός προσπαθεί να πιάσει την κεφαλή που αιωρείται μέσα στη μήτρα ανάμεσα στα κυκλικά άκρα της λαβίδας. Τότε συνθλίβει την κεφαλή και σύρει έξω το περιεχόμενο και τέλος τα οστά της κεφαλής, οπότε η έκτρωση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Είδαμε το μωρό των 12 εβδομάδων στην οθόνη του υπερηχογράφου. Είδαμε επίσης τη διαδικασία και τα στάδια μιας εκτρώσεως στις 12 εβδομάδες. Τώρα θα δούμε για πρώτη φορά μια κινηματογράφηση εκτρώσεως ενός μωρού 12 εβδομάδων που έγινε από ζωντανή απεικόνηση με υπερήχους. Σημειώστε ότι μια έκτρωση σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης δεν είναι ασυνήθιστη περίπτωση. Είναι μια από τις 4.000 που γίνονται κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία έγινε σε μια εκτρωτική κλινική. Ο γιατρός που έκανε την έκτρωση ήταν ένας νέος άνθρωπος που τότε εργαζόταν συγχρόνως σε δύο διαφορετικές εκτρωτικές κλινικές. Είχε κάνει 10.000 περίπου εκτρώσεις στην ενική του ζωή. Όταν προσκλήθηκε να λάβει μέρος στη σύσκεψη για την επιμέλεια της ταινίας, για να δει την ταινία, ένιωσε τόση φρίκη με αυτό που είχε κάνει, ώστε έφυγε για λίγο από το δωμάτιο. Αργότερα, επέστρεψε για την επιμέλεια της ταινίας, αλλά δεν έκανε από τότε άλλη έκτρωση. Η νεαρή γυναίκα που έκανε την κινηματογράφηση με υπερήχους ήταν φεμινίστρια και ολοκληρωτικά υπέρ των εκτρώσεων. Και αυτή όμως τόσο πολύ συγκινήθηκε από τη ιδέα κατά την επιμέλεια της ταινίας, ώστε σταμάτησε να συζητά το θέμα των εκτρώσεων. Τώρα ας έρθουμε στην ίδια την ταινία. Βλέπετε εδώ την εικόνα ενός αγέννητου μωρού 12 εβδομάδων σε υπερηχογράφημα τομής. Το παιδί βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ βλέπετε την κεφαλή του μωρού, το σώμα του. Ενώ εδώ είναι το χέρι του που πλησιάζει προς το στόμα. Κοιτάζοντας από πιο κοντά, μπορούμε να διακρίνουμε το μάτι, τη μύτη και το στόμα του. Διακρίνουμε ακόμα και την εγκεφαλική του κοιλότητα που είναι γεμάτη με υγρό. Εδώ στο σώμα του μωρού διαγράφονται οι πλευρές του και στο πίσω μέρος η σπονδυλική του στήλη. Αυτή η σχετικά κοκοειδής περιοχή ιστών στο πάνω μέρος είναι ο πλακούντας. Εδώ κάτω αρχίζουμε να διακρίνουμε τους μυρούς, τα κάτω άκρα του μωρού που προεξέχουν από το σώμα. Τώρα ας έρθουμε στην κίνηση. Εδώ μέσα στο στήθος του μωρού βλέπετε την καρδιά του να χτυπά με ρυθμό γύρω στους 140 χτύπους το λεπτό. Βλέπουμε το μωρό να κινείται μάλλον ήρεμα στη μήτρα, αλλάζοντας κατά διαστήματα θέση. Η θέση του είναι ακόμα προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση και το στόμα δέχεται τον αντίχειρα του μωρού.
Το μωρό τώρα ξαναρχίζει να κινείται ήσυχα μέσα στο καταφύγιο του. Αυτή η σκιά που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης είναι ο ακραίος σωλήνας της απορροφητικής συσκευής που σκόπιμα χρωματίσαμε για να τον διακρίνετε πιο καθαρά. Ο γιατρός έχει ήδη ανοίξει το στόνιο της μήτρας και εισάγει τώρα μέσα τον ακραίο σωλήνα απορροφήσεως που τον βλέπετε να κινείται μπροστά και πίσω κατά μήκος της οθόνης. Καθώς παρατηρείτε ότι ο σωλήνας προχωρεί προς το μωρό, αυτό πιστοχωρεί και κινείται με πιο βίαιο και ταραχώδη τρόπο. Το βρέφος τώρα κινείται με πολύ συνειδητό τρόπο. Η θέση του τώρα αλλάζει περιοδικά και πιστοχωρεί πάλι τώρα. Παρόλο που ο απορροφητικός σωλήνας δεν έχει στην πραγματικότητα αγγίξει το μωρό, αυτό κινείται σπασμωδικά και βίαια. Τώρα το μωρό οπισθοχώρησε σε θέση προφίλ και ο προφητικός σωλήνας αστράφτει πάλι στην οθόνη. Το στόμα του μωρού είναι τώρα ανοιχτό και θα το δούμε πάλι σε λίγο σε μια ακινητοποιημένη σκηνή. Αυτός ο ακραίος προφητικός σωλήνας που βλέπετε να κινείται βία μπρος πίσω στο κάτω μέρος της οθόνης είναι το φωνικό όργανο που τελικά θα ξεσκίσει και θα καταστρέψει το μωρό. Όταν ο αμνιακός σάκος έχει τρυπηθεί και το υγρό διαφύγει, τότε η αιχμή του σωλήνα θα στραφεί εναντίον του μωρού. Βλέπετε την αιχμή να κινείται μπρος-πίσω καθώς ο γιατρός αναζητά το σώμα του μωρού. Ας δούμε όμως πάλι σε αυτή την ακινητοποιημένη εικόνα, το στόμα του μωρού που ανοίγει διάπλατα σε μια σιωπηλή κραυγή. Αυτή είναι η σιωπηλή κραυγή ενός μωρού που απειλείται άμεσα με εξόντωση. Τώρα ο ρυθμός της καρδιάς του έχει αυξηθεί δραματικά και οι κινήσεις του είναι βίαιες. Αισθάνεται την εισβολή στο καταφύγιο του. Το βλέπουμε να απομακρύνεται προς τα αριστερά της μήτρας σε μια προσπάθεια, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει το αδυσόπιτο όργανο που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να σβήσει τη ζωή του. Η καρδιά πάλι αυξάνει το ρυθμό της σε περίπου 200 χτύπους το λεπτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το μωρό αισθάνεται τον πιο θανάσιμο κίνδυνο. Ο αμνιακός σάκος έχει τώρα τρυπηθεί και το υγρό διέφυγε. Δεν βλέπει κανείς τη μεγάλη ποσότητα υγρού να περιβάλλει το μωρό. Τώρα που άδειασε το υγρό, ο απορροφητικός σωλήνας είναι σταθερά προσκολλημένος στο σώμα του μωρού και το μωρό τραβιέται προς τα κάτω από τον απορροφητικό σωλήνα με την αρνητική πίεση που ασκεί το μηχάνημα. Το σώμα τώρα αποχωρίζεται συστηματικά από την κεφαλή. Διαγράφω εδώ την κεφαλή, ενώ τα κάτω άκρα έχουν χαθεί. Βλέπετε τον απορροφητικό σωλήνα να διαγράφεται περιοδικά στην οθόνη σαν μια σειρά ταραγμένων υπερήχων, ενώ το μωρό οθείται μπροστά και πίσω από τον προσκολλημένο απορροφητικό σωλήνα που χειρίζεται ο γιατρός με αυτόν τον τρόπο. Η κεφαλή του μωρού είναι ορατή εδώ, ενώ το σώμα ήδη αποχωρίστηκε και εξαφανίστηκε. Τώρα βλέπουμε μόνο την κεφαλή και τα υπολείμματα από άλλα οστά του σώματος. Η κεφαλή αυτού του μωρού των 12 εβδομάδων που διαγράφω εδώ είναι προφανώς πολύ μεγάλη για να περάσει ολόκληρη μέσα από τον απορροφητικό σωλήνα. Ο γιατρός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, μια ειδική λαβίδα, στην προσπάθειά του να συλλάβει την κεφαλή. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να συντρίψει την κεφαλή με αυτό το εργαλείο και κατά αυτόν τον τρόπο να την αφαιρέσει κομματιασμένη από τη μήτρα. Ο γιατρός και ο αναισθησιολόγος έχουν μια μυστική γλώσσα μεταξύ τους που τους καλύπτει από αυτή τη φοβερή πραγματικότητα.
αναφέρονται και ιδίως στην κεφαλή του μωρού που καταζητούν σαν το νούμερο 1. Και ο αναισθησιολόγος ρωτά τον γιατρό. Το νούμερο 1 βγήκε ακόμα? Τελειώσαμε? Βλέπουμε τώρα τους βραχίονες αυτού του εργαλείου να εμφανίζονται στην εικόνα. Εδώ η κεφαλή αιωρείται στη μήτρα. Τώρα η κεφαλή πιάστηκε στη λαβίδα και σύρεται προς το στόμιο της μήτρας. Δεν μένει πια τίποτε άλλο εκτός από υπολείμματα, από οστά και σάρκες που μαρτυρούν ότι εδώ υπήρχε κάποτε ένα ζωντανό, ανυπεράσπιστο μικρό ανθρώπινο όν. Για να κατανοήσουμε την έκταση των εκτρώσεων στην κοινωνία μας, ας δούμε με στοιχεία τι συμβαίνει στην πραγματικότητα τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε αξιόπιστα στοιχεία που δείχνουν ότι το 1963, πολύ πριν από την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, με την κακόφημη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, έγιναν 100.000 παράνομες εκτρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ λίγες νόμιμες. Το 1973, το πρώτο έτος της νομιμοποίησεως, έγιναν 750.000 εκτρώσεις. Και το 1983, το τελευταίο έτος που έχουμε πλήρη στοιχεία, έγιναν 1.500.000 εκτρώσεις. Ας δούμε λοιπόν την έκτρωση σαν βιομηχανία. Το 1983 έγιναν 1.500.000 εκτρώσεις στις ΗΠΑ. Μια έκτρωση στοιχίζει κατά μέσο όρο 300 με 400 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα δημιουργήθηκε μια βιομηχανία της τάξης των 500 με 600 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, που κατατάσσεται ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου. Τα 90% αυτών των χρημάτων πηγαίνουν στις τσέπες των γιατρών και τα υπόλοιπα στους επιχειρηματίες που διευθύνουν τις κλινικές. Έχουμε κάνει πρόσφατες έρευνες για αυτές τις κλινικές. Οι εκτρωτικές κλινικές ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα, όπως και τα εστιατόρια έτοιμου φαγητού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ολόκληρη σειρά από αυτές στην Καλιφόρνια, στις νότιο-δυτικές και στις νότιο-ανατολικές πολιτείες. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες ενδείξεις ότι αυτές οι κλινικές με αυξανόμενο ρυθμό πέφτουν στα χέρια της μαφίας, του συνδικάτου του εγκλήματος. Έτσι, τα χρήματα από τις εκτρώσεις όχι μόνο βάφονται από τα αίμα αθώων θυμάτων, αλλά και από τα ακάθαρτα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος της Αμερικής. Όταν μιλάμε για εκτρώσεις, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα θύμα, το αγέννητο παιδί. Θύμα είναι επίσης και η ίδια η μητέρα. Στις γυναίκες δεν λέχτηκε η πραγματική φύση του αγέννητου παιδιού τους. Δεν τους παρουσιάστηκαν τα πραγματικά γεγονότα της εκτρώσεως. Οι γυναίκες με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό κατά χιλιάδες, κατά δεκάδες χιλιάδες, έπαθαν διάτρηση, έπαθαν μόλυνση, καταστροφή της μήτρας και στήρωση. Και όλα αυτά προέρχονται από μια εγχείρηση για την οποία δεν έχουν σαφή γνώση. Αυτή η ταινία και άλλες παρόμοιες που ίσως ακολουθήσουν πρέπει να γίνουν ένας από τους παράγοντες μιας καλομελετημένης συγκαταθέσεως κάθε γυναίκας πριν υποβάλει τον εαυτό της σε μια τέτοια διαδικασία. Κατηγορώ τον Εθνικό Σύνδεσμο Δράσης για το Δικαίωμα της Έκτρωσης. Κατηγορώ τον Οργανισμό Οικογενειακού Προγραμματισμού και όλους τους απατεώνες συνεργάτες στη βιομηχανία των εκτρώσεων για μια επίμονη συνωμοσία σιωπής.
με σκοπό να κρατήσουν τις γυναίκες στην άγνοια σχετικά με την πραγματική φύση των εκτρώσεων. Και προκαλώ όλους αυτούς τους οπαδούς των εκτρώσεων να δείξουν αυτή την ταινία ή μια παρόμοια με αυτή σε όλες τις γυναίκες πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους για έκτρωση. Νομίζω ότι γνωρίζω μερικά πράγματα για την έκτρωση. Ήμουν ένας από τους ιδρυτές του ΝΑΡΑΛ το 1969, που σήμερα είναι γνωστός σαν Εθνικός Σύνδεσμος Δράσης για το Δικαίωμα της Έκτρωσης. Και για μια περίοδο 2 χρόνων ήμουν διευθυντής της μεγαλύτερης κλινικής για εκτρώσεις στο δυτικό κόσμο. Έκτοτε εμφανίστηκε μια επιστήμη γνωστή σαν εμβριολογία που μας επιτρέπει να μελετήσουμε το ανθρώπινο έμβριο. Και όλες αυτές οι μελέτες, χωρίς εξαίρεση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αγέννητο μωρό είναι ένα ανθρώπινο όν αδιαχώριστο από εμάς. Ένα ουσιαστικό μέλος της κοινωνίας μας. Η καταστροφή ενός ζωντανού ανθρώπινου πλάσματος δεν είναι λύση για ένα πρόβλημα που είναι βασικά κοινωνικό. Πιστεύω ότι η καταφυγή σε μια τέτοια βία είναι απόδειξη επιστημονικής και ακόμα χειρότερο, ηθικής καταπτώσεως. Αρνούμαι να πιστέψω ότι οι Αμερικανοί που έβαλαν άνθρωπο στη σελήνη δεν μπορούν να έβρουν μια καλύτερη λύση από την αποφυγή στη βία. Εύχομαι όλοι μας, εδώ και τώρα, να αφιερωθούμε σε μια ακούραστη προσπάθεια για να βρούμε μια καλύτερη λύση που να συνδυάζει εξίσου την αγάπη, την ευσπλαχνία και το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. And a decent regard for the overriding priority of human life. That's all. Για χάρη της ανθρωπότητας, ας σταματήσουμε να σκοτώνουμε. Stop the killing. Προστατεύεται με διεθνή copyright. Απαγορεύεται κάθε χρήση ή αλλοίωσή της χωρίς γραπτή άδεια από τους ιδιοκτήτες ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ως και άλλη κερδοσκοπική χρήση της ταινίας ή μέρος της. Τυχόν παραβάτες θα μηνύονται. Το φιλμ που παρακολουθήσατε κυκλοφορεί σε ταινία 16 mm καθώς και βίντεο κασέτα τύπου VHS.